Και νομίζω ότι το θέατρο είναι το πράγμα, είναι πάντρεμα πάρα πολλών τεχνών μαζί. Το κέρδος μου που το θέατρο είναι οι συνεργασίες με τους, δηλαδή αν δεν ήταν όλοι τούτοι ανθρώποι, η τριβή μαζί τους, η ανταλλαγή ιδεών, γιατί το θέατρο ιδιαίτερα στον devised, αυτό που κάνεις είναι αυτοσχεδιασμούς, που σημαίνει ότι ο κάθε ένας φέρνει μέσα το δικό του κομμάτι. Και δοκιμάζουμε όλοι μαζί. Και αν είναι όλοι μαζί, είναι ένα ρίσκο. Βασικά για μένα το θέατρο είναι η συμφωνία όλων των ανθρώπων να πιω μαζί ένα ρίσκο. Και να δούμε που τους παίρνει. Δύσκολο. Εγώ δεν θεωρώ ότι μια παράσταση είναι δύσκολη. Μπορεί το δύσκολο να είναι να αρχίσεις να μπαίνεις μέσα στο πράγμα. Να μπορείς να αναγνωρίσεις τι είναι που προτιμάς. Αλλά το να δεις μια καλή παράσταση, μια ωραία κωμωδία, είναι κάτι που γεμίζει σε ψυχή σου. Κάτι που σου δημιουργά ερωτήματα. Για μένα το θέατρο είναι μια πολιτική πράξη. Γεννά ερωτήματα. Πάντα. Δεν τζάμε για να σου το διδάξει, για να σου κάνει έτσι. Δεν τζάμε για να σου να πει, κοίτα ρε, wow, δεν το σκέφτηκα τούτο. Το πρόβλημα δεν είναι ότι φτωχή και πλούσιοι. Το πρόβλημα είναι ότι ουσιαστικά ενδύνονται σε όλους ίσες ευκαιρίες στην παιδεία, στην αντίληψη. Δηλαδή η τέχνη είναι προνόμιο για κάποιους ανθρώπους. Καταλαβες. Που μας λείπει, μας πιστεύεις στην Κύπρο το κομμάτι. Στην Κύπρο λείπει μας λίγο να δούμε λίγο παραπέρα. Που το στεγανό μας, ας πούμε, που τσινό που μας κάνει να νιώθουμε καλά. Το ξεβόλεμα. Νομίζω τούτο είναι τσινό που είναι να μας πάρει λίγο παρακάτω. People, stories, social issues, environment, sports, arts and culture, life, urban issues, innovation. This is the L-Air Uncut. Λοιπόν, επί ευκαιρίας που θα φιλοξενήσουμε στο Θέατρο Ριάλτο, λοιπόν, 28 και 29 του μηνός, την εκπληκτική παράσταση «Ξανά το λόγια στο στόμα», μαζί μας έχουμε τη Μαρία Αγκυριάκου, σκηνοθέτρια του έργου. Αλλά πριν πάμε στην ανάλυση του έργου και γενικά έτσι να συζητήσουμε λίγο πιο στοχευμένα για τη σκηνοθεσία, για όσους δεν σε γνωρίζουν, καλό θα είναι να μας μιλήσεις για σένα. Από πώς ξεκίνησε το ταξίδι μέσα στη σκηνοθεσία, οι σπουδές, λίγο έτσι μνήμες που μπορεί να έχεις, η τριβή με την τέχνη. Γενικά είναι η ώρα σου να μας τα πεις όλα. Μάλιστα, για σένα. Παναγία μου. Λοιπόν, εντάξει, εγώ καταρχήν το πρώτο μου πτυχίο δεν είχε καθόλου να κάνει με το θέατρο. Σπούδασα publishing. Είμαι τρίτη γενιά βιβλιοπολών. Βιβλιοπολίων Κυριακού, κάνω σε διαφήμιση. Ελευθέρα. It's your time now. Βασικά, πάντα αγαπούσα τις τέχνες. Ο παπάς μου... ένας άνθρωπος που ήταν πολύ λαμπασμένος μέσα ως θεατής, ως λάτρης της τέχνης γενικότερα. Θυμούμε που έφηβη, πιο πριν ακόμα έπαιρνε με Τετάρτη και Παρασκευή, πήγαμε σε εγγένεια εκθέσεων, αγόραζε μου έτσι μικρούς πίνακες, έχω ακόμα πίνακες που μου αγόρασε ο παπάς μου που ήμουν έτσι στην εφηβεία. Γνώριζε με καλλιτέχνες, πολλά κοινωνικός άνθρωπος ο παπάς μου, οπότε ένας άνθρωπος που συνέβαλε πάρα πολλά στα πολιτιστικά στη Λεμεσόν. Ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ριάλτο, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο στην ΕΘΑΛ πολλά χρόνια. Οπότε μέσα από τούτη την τριβή, βασικά ο παπάς μου με έβαλε μέσα σε τούτο το πράγμα. Εγώ πάντα είχα έτσι μια τάση, άρχισα και μου να γράφω στο σχολείο, να γράφω πολλά καλές εκθέσεις. Το είναι το κλασικό πράγμα, τέλος πάντων. Θυκιάβαζα πάρα πολλά, άρεσε και μου πάρα πολλά να θυκιάβαζω. Και τούτα ούλα συντείνα στο να αγαπήσω γενικότερα τις τέχνες. Μετά πήγα να σπουδάσω publishing με την αυτήνωτη να είμαι στο βιβλιοπωλείο. Δηλαδή, ήταν με τη σκέψη ότι είναι κάτι που έχει κάτι σαν artistic, ας πούμε, feeling. Αλλά ταυτόχρονα έχει να κάνει και με τη δουλειά μας. Οπότε μπήκα μέσα σε τούτο το πια Αγγλία να σπουδάσω. Και αμέσως γνώρισα τη φωτογραφία. Είχε ένας σπουδαίος καθηγητής, δεν μπορούσες να πιάσεις μαθήματα έξτρα από το δικό σου, ας πούμε. Και είχε ένας τέλειος New Yorker, υπέροχος καθηγητής που μέσα από τσίνον αγάπησα το medium. Οπότε για τα 3 χρόνια το σπουδό μου ήμουν με μια Minolta manual και έφκαλα φωτογραφίες, κάναμε μια και εκθέσεις στο πανεπιστήμιο. Ήταν πολλά μεγάλη αγάπη για μένα η φωτογραφία. Ερχόμενη πίσω στην Κύπρο, να έρχεψε πίνα θέατρο κλπ.
Και κάποια στιγμή, μετά από καμιά δεκαετία που τελειώσα τις σπουδές μου, απλά να πω κιόλας ότι οι φίλοι μου όλοι ήταν μπασμένοι, χορευτές, ηθοποιοί κλπ. Και μέσα από τον την αγάπη μας όλοι να λέμε να κάνουμε κάτι, ρε παιδί μου, να κάνουμε κάτι. Κάτι που μας αφορά εμάς, γιατί βλέπαμε παραστάσεις που μας αφορούσαν, βλέπαμε πράγματα που μας εμπνέαν. Ναι, και λέμε τούτο είναι κάτι παλιό, δεν μιλά σε εμάς κλπ. Και αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε να κάνουμε κάτι, μια ομάδα από ανθρώπους που ο καθένας είχε διαφορετικά λειτουργήμα. Ήσουν ηθοποιούς, ήσουν χορευτές, ήταν ο Πάνος, ο πρώην άντρας μου, που τώρα είναι ο συνεργάτης μου σε όλες μου τις παραστάσεις, ως γράφει τη μουσική, και για το λόγια στο στόμα να γράψει τη μουσική, που τότε συνέχεια βλέπαμε πράγματα μαζί και λοιπά, και με τον Πάνο και τη Μαρία την Καυκαρίδου, η γυναίκα του δικού σας Βασίλη Πετινάρη, την οποία γνωρίστηκα. Ναι, γενικότερα. μια παρέα ήμασταν όλοι, η οποία ασχολείται με το θέατρο και λοιπά. Είπαμε να δοκιμάσουμε να κάνουμε μια παράσταση που μας αφορά. Και δημιουργήθηκε το Little Boxes, που ήταν μια παράσταση που αφορούσε στη διαφορετικότητα, στον τρόπο που αισθανόμαστε να μην είσαι διαφορετική μέσα σε μια κοινωνία που ήταν τότε αρκετά πιο συντηρητική από την τώρα. Οπότε. Τότε εννοούμε περίπου. Το 2006. Mm-hmm. 2006 άρχισε η ομάδα One Off. Mm-hmm. Ήταν η ομάδα μας. Και ονομάστηκε One Off επειδή ήταν ένα πράγμα. Και μετά. Έτσι είπαμε. Ότι να κάνουμε μια παράσταση. Ναι. Έτσι. Μια τζέξο άρχισε να γίνει και μια One Off. Οπότε εμείς οι τρεις μιλήσαμε και με άλλους φίλους και λοιπά. Ήταν η Ντάρα τότε, η Μιλοβάνοβιτς, ο Άλεξ, ήταν η Άντρια Ευμίδου. Ήμασταν έτσι μια πολύ ωραία ομάδα και είπαμε να κάνουμε το πράγμα. Εγώ ανάλαβα ενστικτοδός το σκηνοθετικό κομμάτι, επειδή ήμουν τζίνη που ασχολούμαι πάρα πολλά με τα κείμενα και λοιπά. Και βράμε κείμενα που αφορούσαν στο θέμα τούτο, έκαναμε αυτοσχεδιασμούς, τέλεια ενστικτόδος. Δηλαδή, δεν ήταν κάτι που ούτε που σπούδασα ποτέ, ούτε που... Απλά είπαμε, let's go for it, ας πούμε. Και έτσι άρχισε η δουλειά μες στο θέατρο. Που στα χρόνια έγινε και ένα επάγγελμα, έκανα και μάστερ στο θέατρο μετά. Οπότε, ναι. The rest is history. Ναι, αλλά μπορώ να καταλάβω, είδες τι ωραία τώρα που σε γνωρίζω και έμαθα πάρα πολλά και άκουσα πράγματα πάρα πολλά που δεν γνώρισα που πραγματικά εντυπωσιακά. Δηλαδή η τριβή, θεωρείς ότι η τριβή η σχέση που είσαι με τα βιβλία, με τα κείμενα, με τα έργα που νεαρή ηλικία, έδωσα σου το βασικό χαρακτηριστικό και το κύριο νομίζω χαρακτηριστικό για κάποιον που ασχολείται με τη σκηνοθεσία. Δηλαδή το αν δεν μπορείς να αναγνωρίσεις ή να ψάξεις ή να καταλάβεις την ερμηνεία ενός έργου ή γενικά έναν έργο. Πώς μπορείς να το φέρεις στην πραγματικότητα. Συνδυασμός πραγμάτων. Δηλαδή η μανία που είχαμε την εικόνα, ας πούμε, με την αισθητική, μαζί το πάντρεμα, δεν ήμουν η σκηνοθεσία, ενώ θυμούμαι χαρακτηριστικά την πρώτη φορά που κάθομαι δίπλα από τον Πετινάρη στην κονσόλα φώτων, και λέω να κάνουμε φώτα. Σου λέω πώς το κάνεις το πράγμα. Και λέει μου, αποφασίζεις πώς θέλεις να φωτίσουμε τις εικόνες, ας πούμε, που δημιουργήσεις. Και έπαθα την πλάκα μου. Λέω, wow, σαν να κάνω φωτογραφία, αλλά live. Ενώ αποφασίζεις τα contrast σου, ας πούμε, όλα τα πράγματα. Απλά ήταν ζωντανά. Και νομίζω ότι το θέατρο είναι το πράγμα. Είναι πάντρεμα πάρα πολλών τεχνών μαζί. Μουσική, λόγος, κειμένων, εικόνα, κοστούμια, τα πάντα. Δηλαδή μπορείς μέσα από το θέατρο να εκφράσεις πάρα πολλά το όραμα σου, πολλές διαφορετικές πτυχές. Και σε συνεργασία με άλλους ανθρώπους. Και νομίζω ότι για μένα... Τούτο είναι το πιο σημαντικό πράγμα στο θέατρο. Δηλαδή, το κέρδος μου που το θέατρο είναι οι συνεργασίες με τους ανθρώπους. Δηλαδή, αν δεν ήταν όλοι τούτοι ανθρώποι, η τριβή μαζί τους, η ανταλλαγή ιδεών, γιατί το θέατρο, ιδιαίτερα στον devised, τότε μου κάνεις ένα αυτοσχεδιασμό, που σημαίνει ότι ο καθένας φέρνει μέσα το δικό του κομμάτι. Και δοκιμάζουμε όλοι μαζί. Και αν είναι όλοι μαζί, είναι ένα ρίσκο. Βασικά για μένα το θέατρο είναι η συμφωνία
ούλων των ανθρώπων να πιω μαζί ένα ρίσκο. Και να δουν που τους παίρνει. Και τούτο νικάμαμε βασικά μέσα από τούτη την ομάδα, η οποία τώρα έχει λίγα χρόνια να είναι ενεργή λόγω πρακτικών θεμάτων με σωματεία κλπ. Αλλά μια ομάδα που κάναμε απίστευτη δουλειά μαζί. Είναι, ταξιδέψαμε στην Αβινιόν μαζί, ας πούμε. Είχαμε βραβευτεί για την ομάδα. Ας πούμε. Μια ομάδα που άρχιψε που το τίποτε με μισούς ερασιτέχνες, μισούς επαγγελματίες και κατέληξε στο να κάνει πάρα πολλά πράγματα μέσα στα χρόνια και είμαι πάρα πολύ περήφανη που δημιουργήσαμε την ομάδα. Έκαμες μια αναφορά στον Device Theater που έθεσες ότι εν κύριο χαρακτηριστικό τούτων, οι ομάδες, οι ενέργειες, το τι έχει να φέρει το κάθε άτομο ξεχωριστά μέσα στην ομάδα. Θες να μας αναλύσεις λίγο τη διαφορετικότητα που έχει τον Device, το θέατρο επινόησης, με τη βασική σκηνοθεσία που γνωρίζει. Επί της ουσίας, η διαφορά είναι το κείμενο. Το κανονικό, να πούμε, μια παράσταση κανονικού θεάτρου, κανονικής, ας πούμε, φόρμα είναι η λέξη που ψάχνα, υπάρχει ένα κείμενο που έγραψε ένας συγγραφέας. Και εσύ ως σκηνοθέτης καλείσαι να υπηρετήσεις τον το κείμενο, να το αναδείξεις, να το αποδομήσεις, αν θέλεις, αλλά η βάση σου είναι το κείμενο. Στον Device, το θέατρο της επινόησης, δεν υπάρχει κείμενο. Οπότε ουσιαστικά η ομάδα δημιουργεί το κείμενο. Τούτη είναι η βασική διαφορά. Αλλιώς ο τρόπος προσέγγισης, ο δικός μου τρόπος προσέγγισης, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι προσέγγισης στο θέατρο, πολλές σχολές ας πούμε, είναι παρόμοιος. Δηλαδή πάντα ο αυτοσχεδιασμός και ο κείμενος να έχεις κανονικό, πάλι να αυτοσχεδιάσεις για να βγάλεις μια σκηνή, πάλι να επικοινωνήσεις με τους συντελεστές όλους, πάλι να ανταλλάξεις ιδέες. Οπότε η βασική διαφορά είναι ότι στο θέατρο της επινόησης επινοείς εσύ το κείμενο, επινοείς τη δραματουργία, επινοείς... Εσύ εννοείς όμως όλα τα άτομα που είναι εντός μιας ομάδας, δηλαδή και ο σκηνοθέτης, και οι ηθοποιοί, και ο φωτιστής, παίζουν τούτη επινόηση όλη και δημιουργία. Κοιτάξτε, κυρίως με τους ηθοποιούς, γιατί οι ηθοποιοί γεννούν τις ιστορίες, οι ηθοποιοί πώς δουλεύουμε συνήθως, ενώ ότι ουσιαστικά υπάρχει ένα θέμα και με βάση εκείνον το θέμα ο σκηνοθέτης προτείνει σε κάθε πρόβα μια μικρή διά το ένάβσμα, ας πούμε, με βάση εκείνη τη θεματική. Ας πούμε, να δώσω παράδειγμα το Out of Necessity, μια παράσταση που παίξαμε ήδη αρκετές φορές στο Ριάλτο. Μια παράσταση που είχε απίστευτη επιτυχία, καθαρό Device Theater, που μια ομάδα που ουσιαστικά δουλέψαμε πάνω στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, που ήταν το θέμα μας, αλλά εγώ με τη Μαρία Βαρνακίδου, που ήταν η συνσκηνοθέτης μου, διούσαμε σε κάθε πρόβα ενάβσματα στους ηθοποιούς να γεννήσουν ιδέες, να γεννήσουν κείμενο, να φέρουν αντικείμενο, να φέρουν φωτογραφίες, να πούμε μια ιστορία, να γράψουν μια κάρτα γενεθλίων στην Κύπρο, ας πούμε. Επειδή είχε πάρα πολλά να κάνει με τα 60 χρόνια πετίου της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Σύνταγμα που ουσιαστικά καθορίζει το κράτος. Οπότε, διότι σαν παράδειγμα, γιατί είναι ένας τρόπος που δουλέψαμε, που είναι ο τρόπος που δουλεύει και στον Device. Ουσιαστικά μαγνητοσκοπείς όλες τις πρόβες σου, καταγράφεις οτιδήποτε κείμενα γεννούν οι ηθοποιοί σου και μετά μαζεύεις κοινόλων τελικό, παρακολουθάς το κοινόλων τελικό και αποφασίζεις τι να κρατήσεις. Και μετά χτίζεις τις εικόνες σου με βάση κοινόλων τελικό. Κατά πόσο όμως δεχτική σου να συνεργαστούς σε τον το κομμάτι είναι οι ηθοποιοί, γιατί... Πάει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνη στη δημιουργία πάνω στους ηθοποιούς. Στην τριβή που είσαι εσύ μέχρι τώρα και που βλέπεις τα άτομα, αρέσκει στους ηθοποιούς τον Device, το ότι διά τους τον το κίνητρο ή τον την ευκαιρία στο να δημιουργήσουν να κάνουν κάτι μέσα στο έργο πέραν της υποκριτικής. Η συμφωνία γίνεται από πριν. Ξέρουν ότι να κάνουν Device. Ναι, ενώ επιλέγουν το ηθοποιή ή έλειο στο... Τώρα, κοίταξε, έχει να κάνει μια χημεία. Δηλαδή, τούτον έχει να κάνει και με το casting. Ποιους αποφασίζεις ως σκηνοθέτης να πιάσεις για κάθε δουλειά. Όπως, ας πούμε, κάνεις casting σε συγκεκριμένους ρόλους, π.χ. τώρα στο λόγιο στο στόμα, διαβάζοντας το έργο, στο μυαλό μου έρχονται μου άτομα που ξανασυνεργάστηκα. Έχω την τάση να δουλεύω ξανά και ξανά με τους ίδιους ανθρώπους, επειδή χτίζουμε κώδικες επικοινωνίας
χωρίς τούτο να αποκλεί καινούριους, εννοείται. Αλλά χτίζοντας κώδικες επικοινωνίας, κάνεις τη μισή δουλειά ουσιαστικά. Χρειάζεται να εξηγάς πολλά πράγματα. Και πάντα είναι ωραίο να δουλεύεις με ανθρώπους που περνάς καλά μαζί τους. Γιατί είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, 2-2,5 μήνες που δουλεύεις καθημερινά για 6 ώρες με τους ανθρώπους. Οπότε η δουλειά πρέπει να μπορείς να περνάς καλά. Ενώ περνάς ίσως conflict, οπότε καλύτερα να μην το κάνεις. Χωρίς να σημαίνει ότι υπάρχουν στιγμές που δημιουργείται conflict, ενώ έναν αποφεύγει τον. Όμως, όπως ας πούμε με τον ίδιο τρόπο να αποφασίζεις ποιος είναι να παίξει τον ρόλο, στον device αποφασίζεις ποιοι άνθρωποι που γνωρίζεις που το χώρο, ας πούμε, να μπορούσαν να επικοινωνήσουν μέσα από τούτον το medium, ας πούμε. Και να μπορούσαν να σου δώσουν υλικό. Και νομίζω, εντάξει, ιδιαίτερα μέχρι τώρα οι άνθρωποι που δούλεψα στον device ήταν πάρα πολλά ανοιχτοί, με πάρα πολλές ιδέες, με πάρα πολλή όρεξη, γιατί νομίζω ότι είναι ένα privilege το ηθοποιός. Ξέρεις, πολλές φορές απλά να παράγει τα λόγια κάποιου άλλου. Είναι ευκαιρία μέσα στον device να δώσει το δικό του στίγμα. Το λόγο, ναι, τη σκέψη. Ναι, τη δική του σκέψη, το δικό του τρόπο αντίληψης των πραγμάτων. Οπότε νομίζω ότι έχει μια ελευθερία το πράγμα. Είναι πολύ ωραίο πράγμα. Δεν εγκλωβίζεσαι δηλαδή μέσα σε κάτι που τσετζίνων έχει τη δική του, το να καταλάβεις ένα χαρακτήρα, το να καταλάβεις που θέλει και δύο ο χαρακτήρας. Εγώ πάντα λέω ότι το θέατρο είναι κάποιο μεγαλύτερο άνθρωπο, γιατί με το να προσπαθείς να καταλάβεις γιατί τόσο άνθρωπος έκαμε το πράγμα. Και πώς να το επικοινωνήσεις των ηθοποιών, το πώς θέλεις τσίνος να το αντιμετωπίσει, είναι ένας τρόπος να καταλαβαίνεις τους ανθρώπους. Με τα καλά τους και με τα κακά τους. Γιατί οι χαρακτήρες μπορεί να είναι πολλά αρνητικοί χαρακτήρες. Αν και βέβαια για μένα το πιο ενδιαφέρον σε έναν έργο είναι οι χαρακτήρες να μην είναι άσπρο μαύρο, να γκρίζω. Γιατί πιστεύω ότι η ψυχολογία της ανθρώπινης φύσης είναι ποτέ καλό ή κακό. Είναι πάντα κάτι ενδιάμεσο. Οπότε. Και πάντα πρέπει να υπάρχει το κάτι ενδιάμεσο, νομίζω. Ναι, γιατί το άσπρο μαύρο δεν ισχύει ποτέ. Ναι. Ποτέ. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πράγμα. Γιατί με το να καταπιάνεσαι με το θέατρο, καταλαβαίνεις την πραγματική ζωή. Αναλύσαμε πολλά τον device. Ναι. Νομίζω ότι αρέσκει σου, ενώ είναι το κομμάτι που σου αρέσκει σκηνοθετικά να παίζεις. Ή να παίζεις, να δημιουργείς πάνω σε εκείνον. Ή κάνω λάθος. Που είναι λίγο περίεργο, γιατί αρχίσα ερασιτεχνικά. Και ένα δύσκολο πράγμα το device theater. Απλά το ένστικτο μου πήρε με τζαμέ, και μετά που έκανα το μάστερ μου και συνειδητοποίησα ότι κάποια πράγματα που έκανα από ένστικτο, α, υπάρχει κάτι γραμμένο για τον το πράγμα, αντιλήφθηκα ότι ήρθαν και έδεσε με κάποιον τρόπο. Και ήταν πολλά χρήσιμο για μένα που έκανα το μάστερ, γιατί έδωσε μου πάρα πολύ θεωρητικό υποβαθρό που εγώ έτσι σου αλλιώς εθιάβαζα. Γιατί είχα πάντα την ανασφάλεια, επειδή δεν το σπούδασα το πράγμα, και κάνω το. Διάβαζα πολλά παραπάνω από κάποιον που δεν σπούδασε, γιατί είχα εγώ την αγωνία να μην κάνω κάτι λάθος. Αν δεν υπάρχει κάτι λάθος στο θέατρο, το θέατρο είναι ψυχή. Το θέατρο είναι ένστικτο. Και άμα το θέλεις πραγματικά, δεν το κάνεις σαν αγκαρία. Γιατί, εντάξει, δεν νομίζω ότι έχω κάνει θέατρο σαν αγκαρία, δεν ξέρω. Εγώ, επειδή έχω το luxury τη δουλειά μου, ότι έχω ένα εισόδημα από το βιβλιοπωλείο, γιατί δουλεύω και στο βιβλιοπωλείο όταν δεν σκηνοθετώ, νιώθω ότι μεγάλο προτέρημα για μένα, δεν έχω, ρε παιδί μου, το βάρος του βιοπορισμού μέσα από το θέατρο, και πραγματικά ζώντας στην Κύπρο να τα πούμε, ζωτώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βιοποριστείς σε οποιαδήποτε τέχνη, και στο θέατρο επίσης. Και ως σκηνοθέτης ακόμα πιο δύσκολο, διότι ουσιαστικά ο σκηνοθέτης πληρώνεται το λιότερο μπούλους, ενώ το λιότερο σίγουρα πληρώνεται πιο λίγο από τους ηθοποιούς. Που είναι λογικό, γιατί οι ηθοποιοί παίζουν και δουλεύουν με συμβόλαια, ενώ ο σκηνοθέτης πιάνει έναν ποσό. Και ο σκηνοθέτης δουλεύει και πάρα πολύ χρόνο πριν, και during, και άμα είναι όπως εμένα, πάει και θωρεί στις παραστάσεις του, γιατί είναι το μωρό σου. Και σαν να θωρείς τους περπατά, και κάνει βήματα, μετά πηδά, μετά μια παράσταση εξελίσσεται. Δηλαδή, που την πρεμιέρα και μετά εξελίσσεται την παράσταση. Και νομίζω ότι τούτη η δουλειά του σκηνοθέτη έχει πάρα πολύ κόπο. Και να αμείβεται όσο θα έπρεπε να αμείβεται. Οπότε, ναι, κρίμα, γιατί ζούμε σε μια χώρα που λίον το κοινό μας. Έναν κοινό το οποίο έχει
πώς να το εξηγήσω τον, την τριβή για να μπορέσει να εκτιμήσει όλες τις δουλειές με εκείνον που τους αναλογεί. Εγώ νομίζω είναι τόσο δεχτικό το κοινό της Κύπρου ακόμα, ενώ έμεινε λίγο κάπου σταθερό στο ότι αναγνωρίζει την τέχνη γενικά, αναγνωρίζει το ότι υπάρχει όλα τα είδη τέχνης. Απλώς λείπει το τζίντο λίγο παραπάνω να ρισκάρει να δει κάτι διαφορετικό χωρίς να το κρίνει. Δηλαδή η παρατηρητικότητα λίγο νομίζω. Κοίτα, είναι άσχημο. Εν και τούτο, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα στίγμα στην τέχνη ου με κουλτουριάρικο τούτον ή κάτι λίγο πιο ψαγμένο. Που για μένα είναι και λίγο. Τι σημαίνει κουλτουριάρικο, και γιατί είναι και κακό αν κάποιο, αν κάτι έχει κάτι. Έχει το ενδιαφέρον, ήταν ναι. Το χαρακτηριστικό. Ναι, πολλές φορές ακούω κόσμο μου λέει: εγώ πάω στο θέατρο, πολλά κουλτουριάρικο, βαρκούμε. Ναι. Εγώ βαρκούμε ένα θερμάπα. Εντάξει. Μαζί σου. Καταλαβαίνω ότι η Τζίνο έχει τη δική του τέχνη, το δικό του τρόπο αντίληψη. Προσπαθώ πάντα να καταλάβω γιατί, ας πούμε, ένα τεράστιο ποσοστό. Ακούσα προχτές ποιος μου είπε ότι ο ΠΑΠ πόσα δισεκατομμύρια έφκαλε κέρδος. Και λέω, wow, αν. Ούτε καν το ένα δέκατο που Τζίνο είναι. Ήταν κοντά στον πολιτισμό. Wow, πραγματικά. Δεν ξέρω, δύσκολο. Εγώ δεν θεωρώ ότι μια παράσταση είναι δύσκολη. Μπορεί το δύσκολο να είναι να αρχίσεις, να μπαίνεις μέσα στον το πράγμα. Να μπορείς να αναγνωρίσεις τι είναι που προτιμάς. Δηλαδή δεν είναι όλα το ίδιο. Mm. Μπορεί κάποιος να με γουστάρει να δει, ξέρω εγώ, Πίντερ. Mm. Γιατί πιο δυσνόητος, πιο. Οκ, θεμητό, δεν ξέρω αν είναι να πιένουμε. Αλλά το να δεις μια καλή παράσταση, μια ωραία κωμωδία. Είναι κάτι που γεμίζει σε ψυχή σου. Κάτι που σου δημιουργά ερωτήματα. Για μένα το θέατρο είναι μια πολιτική πράξη. Γεννά ερωτήματα. Πάντα. Δεν τζάμε για να σου διδάξει, για να σου κάνει έτσι. Δεν τζάμε για να σου να πει: κοίτα, ρε, wow, δεν το σκέφτηκα τούτο. Mm. Ή να αφήσει και να σκεφτεί: τούτο το πράγμα ισχύει στην πραγματικότητα. Και τι μπορώ να κάνω εγώ για τούτο. Βγαίνοντας το λόγιο στο στόμα, ενώ είναι ένα έργο πολλά βαθιά πολιτικών, γιατί μιλά για την ανισότητα ουσιαστικά. Μιλά για το πολιτιστικό κεφάλαιο. Δεν μιλά γιατί ο Ντεκλάν είναι φτωχός και ο Τζίνι είναι πλούσια. Δεν είναι τούτο. Ο Τζίνι έχει τη γνώση. Ο Τζίνος δεν έχει την ευκαιρία για τη γνώση. Αν είχε την ευκαιρία να ζούσε σε έναν προνομιούχο κόσμο, όπως ζει η Λίμπια, ας πούμε, τότε ήταν να μπορεί να πάει και στα μουσεία, να εξελίξει το ταλέντο του που ζωγραφίζει. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι ότι φτωχίζει η πλούση. Το πρόβλημα είναι ότι ουσιαστικά ενδύνονται σε όλους ίσες ευκαιρίες στην παιδεία, στην αντίληψη. Δηλαδή, η τέχνη είναι προνόμιο για κάποιους ανθρώπους. Mm. Καταλαβες. Που μας λείπει, μας πιστεύεις στην Κύπρο το κομμάτι. Πιστεύω ότι στην Κύπρο λείπει μας λίγο να δούμε λίγο παραπέρα που το στεγανό μας, ας πούμε, που τζινό που μας κάνει να νιώθουμε καλά. Το ξεβόλεμα. Νομίζω τούτο εν τζινό που είναι να μας πάρει λίγο παρακάτω. Mm. Ξαναφέρνω το παράδειγμα του Out of Necessity, γιατί τούτη παράσταση, ενώ ήταν προγραμματισμένη για 11 παραστάσεις, έκαμε 40 sold out παραστάσεις. Και έρχεται ο κόσμος και λέει μας, εγώ δεν ξαναπήγα ποτέ μου θέατρο. Και είδα το 3 φορές. Δηλαδή, η επικοινωνία που είχε την παράσταση άγγιξε και έναν άνθρωπο που δεν πήγε ποτέ θέατρο. Και έχω την ελπίδα ότι κάποιοι που γίνουν να ξαναπάνε μετά. Που είναι devised, να πει σε κάτι που είναι straightforward, είναι κάτι που να παραδούμε μια ιστορία. Να μου πει, μιλούσε στη διάλεκτο, μιλούσε για πράγματα από λαϊκία. Αλλά ναι, τούτα στοιχεία που φέρνουν κόσμο στο θέατρο. Και πιστεύω πραγματικά ότι το θέατρο έχει τη δύναμη να σε κάνει να αναπτυχθείς, να σε κάνει να οριμάσεις, να σε κάνει να σκεφτείς. Πάρα πολλά σημαντικό πράγμα, πάρα πολλά σημαντικό. Ίσως το να ήταν μια αρχή, τώρα έτσι όπως το ερμηνεύεις και ακούσε, το ότι το να μιλήσουμε πιο άμεσα στη γλώσσα, είτε έχει να κάνει με τη διάλεκτο, είτε να έχει να κάνει με δεδομένα που προβληματίζουν τον κυπριακό λαό ή τους ανθρώπους εντός της Κύπρου.
να ήταν έτσι λίγο το ερέθισμα ή το κομμάτι το να. Γίνονται τούτες να μπει. Ναι. Γίνονται από πάρα πολύ κόσμο. Το περιμένοντα τον κοντό, α πούμε, του Κώστα του Σιλβέστρου, που είναι ένα κλασικό έργο. Και δύσκολο ο Μπεκέτ, πολλά. Αλλά ο τρόπο που το προσέγγισε ήταν το τόσο πολλοί κόσμο. Σε Τζίνι, μια παράσταση. Παίζαμε ταυτόχρονα γιατί είχαμε τον Γιώργο τον Κυριακού στη δική μα παράσταση. Τζο Τζίνι. Και ο Γιώργο μιλούμε, ήταν. Πήγαινε που τέρα στο άλλο. Ρε, και ακόμα νομίζω κάνουν και τώρα ακόμα παραστάσει. Τζίνι, παίζαμε ακόμα παραπάνω. Θέλω να πω ότι υπάρχει καλό θέατρο στην Κύπρο. Υπάρχει λόγος να πάει στο θέατρο στην Κύπρο. Υπάρχουν πολλά ωραίοι δημιουργοί, νέοι δημιουργοί. Και από τους παλιούς, εννοείται. Υπάρχει κόσμος που δουλεύει και κάνει δουλειά που αξίζει ο κόσμος να πάει να τη δει. Εγκρίμα γιατί το κοινό μας είναι πολλά μικρό και πολλά περιορισμένο. Και εγώ και με φίλους μου και ανθρώπους που μεγάλωσα μαζί τους που κάνουν τη συζήτηση, με βαρκούμε και κάνουν... Δοκιμάστε! Και αν δεν σας αρέσει, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δοκιμάστε, ελάτε. Εμένα οι φίλοι μου, επειδή κάνω εγώ θέατρο, μπορεί να είναι άτομα που είναι, θα πιένουν από το θέατρο. Και έρχονται, και κάθε φορά, wow, ας πούμε να πάσει είναι να δουν και άλλες παραστάσεις. Η τριβή είναι πολύ σημαντικό. Mm. Να μην ξέρεις τι είναι κάτι, και απλά να νομίζεις ότι είναι κάτι. Ενώ, give it a chance. Του το λέω. Δοκίμαστο. Και μια και δυο και τρεις, γιατί μπορεί πρώτα να μην σου κάτσει. Αλλά θέλω να πω. Έγινεται σε ανά τον κόσμο το θέατρο να έχει τόσο μεγάλο κοινό, τεράστιο κοινό. Μιλούμε για παραστάσεις που παίζονται για χρόνια. Και στην Κύπρο να μην μπορούμε να αναπτύξουμε κοινό. Μα νομίζω είπες το ίδια, γιατί σε άλλα κομμάτια εντός της Κύπρου βλέπουμε πόσο πλούσια γίνονται και οικονομικά και γενικά που πληθώραν κόσμου πιένουν και παρακολουθούνται. Που δεν έχει να κάνει με τέχνη. Ενώ δεν έχει να κάνει πόσο μικροί είμαστε ή πόσο λίγοι είμαστε εντός της Κύπρου. Έχει να κάνει με τούτο, με την τριβή και το πόσο το επιλέγουμε εμείς κάθε φορά το να υπάρχει και η τέχνη μέσα στην καθημερινότητά μας, μέσα στη βδομάδα μας ή γενικά μια φορά το μήνα. Γιατί εμπλουτίζει πολλά. Είναι μόνο το θέατρο, είναι μόνο το ότι είναι να δουν τα μάτια σου, αλλά έχει να κάνει και με το πνεύμα, έχει να κάνει και με την αντίληψη, έχει να κάνει και με τις γνώσεις. Γιατί. Λόγω συζήτησης, έτσι. Πάει, βλέπει μια παράσταση και μετά έχει κάτι να πάει να πει το ποντό σου να συζητήσει, αναπτύσσονται θέματα, τσακώμι. Ενώ συμβαίνει, είναι ωραίο. Πώς σκέφτεται ο καθένα που σκέφτεται. Είναι ωραίο. Είναι πολύ ενδιαφέρον πράγμα. Ναι. Ενώ. Συνήθεια, νομίζω. Έχει να κάνει με τη συνήθεια. Εγώ πιστεύω συνήθεια. Γιατί είναι το. Και έχει να κάνει και με την ορίμανση μια χώρα. Εμεί για πάρα πολλά χρόνια ασχολούμασταν με το πρόβλημα μα. Το focus μας είναι πάρα πολύ σημαντικό το πράγμα. Είμαστε πολλά νέο κράτος. Πολλά νέο αναπτυγμένο κράτος. Αναπτυσσόμενο. Οπότε δόθηκε πάρα πολύ χώρο στο να αναπτυχθούμε οικονομικά. Οπότε το focus ήταν ούλον τζαμέ. Η τέχνη παραμερίστηκε επειδή έπρεπε να επιβιώσουμε. Μετά το 1974 εννοώ, νομίζω τώρα είναι η εποχή που πρέπει πλέον να απολέσουμε το κομμάτι, να πούμε ότι εντάξει. Εν τζαμέ, ξέρουμε εν τον τζαμέ, προσπαθούν. Τι είναι που προσπαθούν να το λύσουν. Προσπαθούν τουλάχιστον, ναι. Τέλος πάντων, ελπίζουμε να προσπαθούν. Συζήτηση, αλλά θέλω να πω ότι είμαστε πολλά παραπάνω που απλά το πολιτικό μας πρόβλημα. Ενώ και πρέπει. Και νομίζω ότι η νέα γενιά άνθρωπων είναι πολλά πιο ανοιχτή. Τούτον είδαμε το και μέσα από το necessity, είδαμε το και που άνθρωπους που μιλούμε, ενώ οι σημερινοί τριαντάριδες νομίζω ότι πλέον αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους πέραν που το πρόβλημα, το κυπριακό πρόβλημα, ας πούμε, και πολλά θεμητών το πράγμα. Χωρίς να ξεχνούμε, εννοείται πάντα, αλλά πρέπει να μπορούμε να προχωρούμε και να αναπτυσσόμαστε σε όλους τους τομείς. Γιατί μόνο έτσι να οριμάσουμε σαν κοινωνία και να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα με έναν καθαρό φακό. Δυστυχώς νομίζω έτσι σκέφτονται οι πλήστοι Κύπροι. Το ότι μηνίσκουν φόκους μόνο σε έναν κομμάτι, σε έναν πυρήνα και νομίζουν ότι τσίνον είναι. Ναι. Γι' αυτό είναι να αφήνονται και ήδη στο να αντιληφθούν ότι είναι μόνο έναν. Εν προσπαθείς μόνο για έναν. Εν αναπτύσσεις ούτε εξελίσσεις μόνο έναν κομμάτι. Πόσο μάλλον μιλάς και να αναλύσεις συνέχεια έναν κομμάτι. Τούτο είναι η διαφορά. Πάμε λίγο όμως πιο συγκεκριμένα πάνω στο έργο που να δούμε 28-29, ναι. Το λόγιο, ναι, στο, ναι, στόμα. Ναι. Τι σκηνοθεσία, σίγουρα είναι device, όπως είπες, ναι. Εν το χαρακτηρίζουμε σαν device theater. Τι έχει, πώς εγώ το έργο τον είχα το δει στη Σκωτία το 19.
Είχα πάει στο, για το Fringe, Edinburgh Fringe, ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ θεάτρου. Είχα πάει πρώτη φορά, καταπληκτικό. Και έβλεπα και άλλες παραστάσεις. Το συγκεκριμένο δεν ήταν μέρος του Fringe, ήταν στο Traverse Theatre, ένα θέατρο το οποίο αναπτύσσει πάρα πολλά νέες σκοτσέζικες φωνές. Δηλαδή, έχει πολλά καλές υποδομές στο να γεννά συγγραφείς, κάνουν εργαστήρια, προωθεί τους σκοτσέζους συγγραφείς κλπ. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό στη δραματουργία μιας χώρας. Πάρα πολύ σημαντικό το να υπάρχουν υποδομές που να γεννούν έργα. Τούτο είναι ένα έργο που γεννήθηκε μέσα από τούτες δομές του Traverse Theatre. Πολλά νέος ο συγγραφέας, ο Kieran Hurley, βραβευμένος, είχε κάνει και σενάρια, σενάριο για μια ταινία. Είδα το έργο και παλαβώσα. Δηλαδή, για μένα ήταν revelation, ας πούμε. Είχε πολύ καιρό να νιώσω πράγματα. Πήγα και είδα και μια μεσημεριανή παράσταση. Βγήκα έξω με στο φως και ήμουν, oh my god, ας πούμε, δεν μπορούσα να μιλήσω για δύο ώρες, περπατούσα. Και σκέφτηκα ότι τώρα είναι πολλά ωραίο έργο να μεταφραστεί και να... Η δομή του είναι πάρα πολύ ωραία. Μιλά για το θέατρο, μιλά για την τέχνη, μιλά για το πώς γράφεται ένα θεατρικό έργο, μιλά για την ανισότητα, μιλά για την κοινωνική ανισότητα, μιλά για τούτο το πράγμα που προκαλεί ουσιαστικά η μεγαλούπολη στους ανθρώπους, πόσο χωρισμένη η πόλη σε θυκιό, στους σύνους που φαίνονται και τους που φαίνονται. Τους αόρατους ανθρώπους μιας πόλης που κανένας δεν τους δίνει σημασία, που ζούμε σε εργατικές κατοικίες κλπ. Και τούτο το έργο για μένα έντρεξε με πάρα πολλά βαθιά τα μηνύματα του. Το ποιος δικαιούται να μιλήσει εκ μέρους ποιου. Πολλά συχνά κάνουμε έργα και μιλούμε εκ μέρους των ανθρώπων που έχουν προνόμια. Δηλαδή, μιλούμε για θέματα τα οποία αφορούν μας και πρέπει να μας αφορούν και πρέπει να τα μιλήσουμε, αλλά η φωνή δεν είναι η δική τους, είναι η φωνή είναι η δική μας. Οπότε το έργο διαπραγματεύεται το θέμα, είναι πάρα πολλά hot potato το θέμα αυτή τη στιγμή. Πού εννοείς γενικά? Γενικότερα το ποιος δικαιούται να μιλήσει εκ μέρους ποιου. Ένα πολλά ότι... τεράστιο θέμα και στην... και στο εξωτερικό είναι ένα θέμα που συζητιέται πάρα πολλά, ας πούμε. Πάρα πολλά σημαντικό πλέον να αντιπροσωπεύκονται στους χώρους της τέχνης και όχι μόνο άτομα με τις ιδιότητες που πρέπει να έχουν. Οπότε, ναι, είναι ένα έργο που μιλά για το θέμα έτσι πάρα πολλά τρανταχτά και θέτει ερωτήματα. Και ουσιαστικά είναι ένα έργο που θέτει ερωτήματα για την κοινωνία που ζούμε. Μέσα από τις σχέσεις. Μια ιστορία μιας συνάντησης ενός 17χρονου που τα πολλά χαμηλά στρώματα της κοινωνίας σε μια 46χρονη θεατρική συγγραφέα, η οποία όμως είναι failed πλέον, δηλαδή έχει χάσει το άστρο της, ήταν κάποτε, η οποία επιστρέφει στη γενέτειρα της μετά από 20 χρόνια. Για να πούμε έτσι λίγο την ιστορία για τον κόσμο που θέλει να έρθει να το δει. Τούτη βρίσκεται στα πρόθυρα, πολλά κακή ψυχολογική κατάσταση και γνωρίζεται τυχαία με τον 17χρονο, ο οποίος έχει πολλά μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική. Τούτη αναγνωρίζει το ταλέντο του, γίνονται φίλοι και ζητά του να γράψει την ιστορία του. Μιλά της για τη ζωή του, μια διαλυμένη οικογένεια, ο παπάς εν υπάρχει, η μάμα μηνίσκει με το φίλο της, όπου ο φίλος της πίνει, προφανώς υπάρχει βία στην οικογένεια, υπάρχει ένα μωρό, η αδερφή του, την οποία νιώθει τόσο ότι είναι υπεύθυνος για τζινίν. Πολλά δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και μέσα από τη λύπη και τη σχέση με τη λύπη, η λύπη παίρνει το σε μουσεία, γνωρίζει του την τέχνη, συζητού για τέχνη. Ο Ντέκλαν ανοεί τους ορίζοντες του. Και γράφει η λυπή του το θεατρικό. Θέλω να πω τι γίνεται μετά, γιατί εν τούτον ούλη η ουσία του έργου. Αλλά το έργο έχει μια πολλά, έχει μια ιδιαιτερότητα, ότι παίζει σε δυο επίπεδα. Στο επίπεδο της αφήγησης, που εκείνο που βλέπουμε, η ιστορία τους, οι σκηνές και πώς η σχέση τους εξελίσσεται, και ταυτόχρονα
οι αφηγήσεις τους προς εμάς. Δηλαδή, μιλούν στον κοινό. Η Λίμπη μιλά ως συγγραφέας. Και εξηγά μας πώς γράφεται ένα θεατρικό έργο. Οπότε, το έργο τούτον, ενώ το βλέπουμε, γράφεται ταυτόχρονα, τζίνει την ώρα. Οπότε, εμείς παρακολουθούμε τη συγγραφή του έργου, κατά κάποιον τρόπο. Είναι ένα puzzle, ας πούμε. Και γίνεται το που γίνεται. Υπάρχει βέβαια μια σύγκρουση. Σε ένα καλό θεατρικό έργο υπάρχει πάντα η σύγκρουση. Και γύρω τα ερωτήματα. Προσωπική απορία μου. Ναι. Επειδή παρακολούθησα το έργο, η Λίμπη έκαμε το. Η γνωριμία εξ αρχή είχε σκεφτεί το κίνητρο και γιατί ήθελε να γνωρίσει το συγκεκριμένο άνθρωπο, ή απλώς έφερε το η συζήτηση, η τριβή, η τα μουσεία, οι βόλτες που είχα μαζί και μετά εξέλιξε. Στη δική μας ανάγνωση, γιατί πάντα είναι η ανάγνωση που το θυκευάζει, ναι. Γέννησε της την ανάγκη να ξαναγράψει. Η πρώτη γνωριμία μαζί του γέννησε, λέει το γεννήσε στο έργο. Πάω σπίτι και γράφω. Ναι, το γράφω. Ίσως είναι κάποιον γράφω. Πάνω στο έργο, ναι. Που οπότε νομίζω ότι τούτον, ναι, σίγουρα δημιουργήθηκε της. Μπορεί να μην είπε να γράψει ένα θεατρικό έργο, αλλά. Μόλις τον είδε. Ναι, αλλά ιντρικάρε την. Οπότε έδωσε τη εμπνεύση. Εμπνεύστηκε που τον Τέκλαν. Του ζάμε μπαίνει το ερώτημα. Το... Εμπνεύστηκε που τον Τέκλαν. Αλλά ο Τέκλαν πρέπει να επιβιώσει. Οπότε. No more spoilers, no more spoilers. Δεν θα πούμε άλλα spoilers. Γιατί ένα υπέροχο έργο. Πραγματικά. Είχαμε έναν πρώτο ραν του έργου Δεκέμβρη, ήταν μέσα σε πάρα πολλές παραστάσεις στη Λευκοσία, κάναμε πρεμιέρα. Πολλοί κόσμοι έχασαν την παραστάση, υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Ξαναπαίξαμε για λίγες παραστάσεις το Γενάρη Λευκοσία, παίξαμε δύο παραστάσεις Λεμεσό. Και επειδή πολλοί κόσμοι είπαν μας δεν είδαμε την παράσταση κλπ, αποφασίσαμε να ξαναπαίξουμε Λεμεσό δύο παραστάσεις και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Ριάλτο που μας φιλοξενεί ξανά. Και μετά το Πάσχα να επανέλθουμε για τέσσερις παραστάσεις στη Λευκοσία, ακριβώς μετά το Πάσχα. Οπότε να έχουν ευκαιρία να το δουν. Όσοι δεν το είδαν. Όσοι δεν το είδαν. Γιατί όμως. Πάω, παίρνω σε ξανά πίσω, γιατί. Ναι. Ενώ ακούω σε επαναλύσει το έργο, και έρχονται με εμένα τις ερωτήσεις. Προσπάθησες να το ταυτίσεις ή εμπνεύσεις, ταύτισες το μάλλον λίγο με τα δεδομένα της Κύπρου το έργο που παρακολούθησε, και ήθελες το λόγια στο στόμα έτσι όπως το πρώτο παρακολούθησε στο Σκωτία, ή άρεσε σου σαν έργο και ήθελες να το δημιουργήσεις, να του δώσεις ζωή. Άρεσε μου πάρα πολλά σαν έργο. Γενικά. Ναι. Άρα είναι σε κάτι που μπορείς να το ταυτίσεις με το τι γίνεται. Κοίταξε, στην Κύπρο χάνεται η αίσθηση της μεγαλούπολης, έτσι. Ναι. Σήμερα υπάρχει κοινωνική ανισότητα, υπάρχει κοινωνική ανισότητα παντού πλέον. Mm-hmm. Παλιά λέμε στην Κύπρο, δεν έχει φτώχεια στην Κύπρο. Τώρα έχει πολύ φτώχεια στην Κύπρο. Υπάρχουν κοινωνικά παντοπολία. Θέλω να πω ότι όπως αναπτυσσούμαστε, αναπτύσσονται δυστυχώς μέσα σε μια καπιταλιστική κοινωνία. Η ανισότητα όσον αναπτύσσεται σε οικονομικά μια χώρα μεγαλώνει, η ψαλίδα μεγαλώνει. Διότι δυστυχώς πάντα το κέρδος πάει σε εκείνους που έχουν και σε εκείνους που δεν έχουν. Οπότε τούτος είναι ο τρόπος που δουλεύει και ο κόσμος μας. Οπότε τούτον νομίζω ότι ισχύει και στην Κύπρο. Εκείνο που χάνεται, που δεν υπάρχει στην Κύπρο, είναι η αίσθηση της τεράστιας μεγαλούπολης που καταπίνει τους ανθρώπους. Τούτον, θέλω να πιστεύω ότι ένα προνόμιο που έχουμε στην Κύπρο είναι ότι ακόμα θεωρούμε τον συνάνθρωπο μας, ακόμα να δούμε να μην το φάει σε έναν άνθρωπο που πεινά. Αν και δυστυχώς αναπτύσσεται πάρα πολλά και ο ρατσισμός και ούλα στην Κύπρο, πράγμα για μένα είναι αδιανόητο, μια χώρα που ήταν στην προσφυγιά πριν πολλά λίγα χρόνια, να αναπτύσσει ρατσιστικές συμπεριφορές, βρίσκω το αδιανόητο στο δικό μου μυαλό. Αλλά θέλω να πω ότι τα στοιχεία του έργου λειτουργούν όπου και να το δείξεις το έργο. Γιατί ακριβώς είναι τόσο δυνατά. Τώρα, ένα στοιχείο που έτσι λίγο σκέφτομαι, γιατί το έργο είναι γραμμένο, ο Τέκλαν μιλά σε μια πολλά έτσι, σκληρή σκοτσέζικη διάλεκτο, που δείχνει πολλά και το κοινωνικό τυποβάθρο σε σχέση με τα αγγλικά της, τα σωστά της Λίπη, ας πούμε. Τούτο είναι κάτι που μέσα από τη μετάφραση είχα μια σκέψη να γίνει ο Τέκλαν να μιλά στα κυπριακά και η Λίμπη στα ελληνικά, αλλά μετά παίρνουμε το κάπου αλλού. Παίρνουμε το
σε πράγματα που νομίζω δεν αφορούσαν πραγματικά το έργο και την ουσία του. Και δεν ήθελα να πάω για μένα. Προσπαθήσαμε όμως μέσα από τη μετάφραση, την υπέροχη μετάφραση που έκαμε ο Μαρίος Κωνσταντίνου, να δώσουμε στοιχεία στο λεξιλόγιο του Ντέκλαν που δείχνουν ότι η τριβή του ρε παιδί μου στην παιδεία είναι τόσο, δηλαδή οι λέξεις που χρησιμοποιεί πιο μινιμάλ, πιο περιορισμένο λεξιλόγιο, να το πούμε έτσι. Επειδή είναι ένα παιδί που δεν του δόθηκαν οι ευκαιρίες να αναπτύξει τον τρόπο που σκέφτεται, να αναπτύξει το ένστικτο του, γιατί έχει έναν πολλά δυνατό ένστικτο και πολλά εξύπνος. Ένας πάρα πολλά εξύπνος, 17χρονος. Και αν οι ευκαιρίες που δίνονταν ήταν ενός 17χρονου σε μια κοινωνία που θα μπορούσε να έχει στέγη, τα βασικά δηλαδή, έτσι, τα αυτονόητα. Μιλούμε έναν πλούσιος, μιλούμε να έχει τα αυτονόητα. Τότε ήταν να πετά. Γιατί το μυαλό του είναι απίστευτο. Ο τρόπος που σκέφτεται, η οξυδέρκεια του είναι απίστευτη. Οπότε, είναι ακριβώς τούτο το πράγμα που με μάγεψε στο έργο. Δηλαδή, κατάφερε με τούτο τους πολλά σύνθετη και πολυεπίπεδη χαρακτήρες. Είναι άσπρο μαύρο. Και μέσα από το έργο, μπορείς να μισήσεις και να συμπαθήσεις κάποιον. Νιώθεις έμπαθη και για τους δυο σε σημεία του έργου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Η ανταπόκριση που είσες γενικά, η σχόλια που, που τον κόσμο που το παρακολούθησε, κυρίως προς τα που έκλειναν. Ενώ πια είσαι... ήταν μεγάλες οι συζητήσεις. Είχα και άτομα που μου είπαν, εγώ κατάλαβα την πάρα πολλά τη λύπη. Και, νιώθω ότι ενώ κάποιος μπορεί να πει, εκμεταλλεύτηκε τον, ας πούμε, ή ξέρω εγώ. Κατάλαβα πάρα πολλά το τι σημαίνει να νιώσεις τόσο desperate και να πιάνεσαι που κάπου. Και οι δυο, νομίζω, at the end of the day, έχουν ανάγκη που φροντίδα, που αγάπη, που επικοινωνία. Και οι δυο. Και ο καθένας διαχειρίζεται το με διαφορετικά εργαλεία. Είμαι εκείνο που ξέρει καλύτερα να το διαχειριστεί. Εκείνο που δεν ξέρει, εννοώ. Οπότε, αισθάνομαι ότι είναι ένα έργο που έγειρει πάρα πολλά συναισθήματα στο θεατή. Κρατάς συνέχεια σε γρήγορση, γιατί πάει γλίωρα, νομίζω ο ρυθμός του είναι έτσι, ναι. Γλίωρος και έντονος. Έντονος, ναι. Και πραγματικά το feedback που πιάσαμε ήταν πάρα πολύ καλό. Δηλαδή ο κόσμος ήταν πολλά involved μέσα. Είχαμε κόσμο που την είδε δύο φορές την παράσταση. Έτσι ήθελε να έρθει να το ξαναδεί και να το νιώσει. Κάποια πράγματα που του διαφύγαν να τα ξαναεπιβεβαιώσει. Πολλά ωραίο τούτο. Έχει γενικά πολύ ένταση. Και οι χαρακτήρες, και γενικά το έργο. Αν ξέρω, και το κείμενο, και το πώς κάνουν acting ηθοποιοί. Έχει μια ένταση που σε μένα προσωπικά εν τούτο που μου άρεσε πάρα πολλά και εν τούτο που μου αρέσει και να βλέπω. Γιατί βλέπεις πραγματικά και τις δυνατότητες ενός ηθοποιού, γιατί και οι δύο ηθοποιοί είναι υπέροχοι επιλογές σου που έχεις κάνει στους ηθοποιούς, που κάνεις ένα συνδυασμό με το έργο και το κείμενο που λέμε τυχαία πρέπει να το δείτε. ενώ είναι έργα, εν τούτον που λέμε ότι ανεβαίνουν έργα και γίνονται θεατρικά που αξίζει πραγματικά έστω για την εμπειρία να το παρακολουθήσει κάποιος. Να μας πεις λίγο τους συντελεστές, θα μας μιλήσει να αναφέραμε τους ηθοποιούς κτλ. Λοιπόν, σκηνοθεσία είμαι εγώ. Το έργο λοιπόν είναι του Κίραν Χέρλι, σκοτσέζος συγγραφέας. Τη μετάφραση είναι καμήν την ο Μαρίος Κωνσταντίνου. Επισκηρής είναι η Μέλανη Στέλιο και ο Ανδρέας ο Δανιήλ. Πολλά αγαπημένοι μου ηθοποιοί, η τρίτη φορά που δουλεύω και με τους κοιό. Σκηνικά κοστούμια έκαμε η Κωνσταντίνα η Ανδρέου, πάλι συνεργάτης μου σταθερή σε πάρα πολλές παραστάσεις. Τη μουσική είναι ο Πάνος Μπάρτσης. Πολλά χρόνια συνεργάτης μου. Από τα πρώτα βήματα. Ο Βασίλης ο Πετινάρης. Πολλά χρόνια συνεργάτης μου. Βοηθός μου ήταν η Αυγουστίνα Ιστιλιανού. Η Τζούλια που μας βοήθησε, φίλη μου βοήθησε μας στην κίνηση, η Τζούλια Μπρέντολ. Είναι η Άννε Φωτιάδου και η Χρυσάνθη που έκαναν τις προβολές. Σχεδιάσαν τις προβολές. Και η Λουκία που μας βοηθά, η Λουκία Βασιλείου που μας βοηθά στην πρόθεση της παράστασης, οι υπέροχες φωτογραφίες της παράστασης είναι του Δημήτρη του Λούτσιου, που είναι ακριβώς καλούν το φίλο. Θέλω να πεις ποιο ήταν το σημείο που έγινε η φωτογράφηση. Στην Αγία Φύλλα. Ήξερα το. Ναι. Λέω εγώ τόσο πολλά φώτα μαζί ναι, σε μένα. Λέαμε με τον Δημήτρη, ότι επειδή η πρώτη του συνάντηση σε ένα λόφο που βλέπεις κάτω ναι. Την πόλη, και λέγαμε με τον Δημήτρη, βασικό Δημήτρη είχε μια ιδέα και στείλε μου μια φωτογραφία, δική του φωτογραφία και λέει μου τούτος έρον Ντέκλαν, ναι τούτος έρον Ντέκλαν και λέω ξέρω ένα σημείο λέω που βλέπεις την πόλη μου και κάτω
που για μέ, επειδή για μέ ήταν σούπερ για την παράσταση και για το feeling του έργου, ευκήκε που το promotion νομίζω ευκήκε πάρα πολλά. Βγάλει έτσι κάτι, έτσι τις φωτογραφίες αν τις δει κάποιος, αλλά γενικά βγάλει κάτι μαύρο σαν παράσταση, αλλά εν το εντυπωσιακό που έναν γίνο το καταθλιπτικό γίνο που να δεις μια παράσταση και στο τέλος να λυπηθείς κάποιον από τους δύο. Μια παράσταση που να τη δεις, να ξυπνήσεις, να θυμώσεις, να μπεις σε πάρα πολύ σκέψη. Ενώ τώρα που τα λύσεις πάρα πολύ. Και έχει και χιούμορ, έχει και πολύ χιούμορ η παράσταση. Έχει στιγμές που γελάς, η επικοινωνία τους, ο Ντέκλαν, πώς αναπτύσσεται η σχέση, η εξυπνάδα του, πώς την πιάνει μέσα σου συνέχεια, νιώθει αμηχανία μπροστά στον τρόπο που τη χειρίζεται. Νομίζω ότι έχει πολλά ωραία στιγμές στο έργο που ενώ σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του έργου έχει πολύ γέλιο επίσης. Είναι μόνο. Δηλαδή είναι ένα έργο που σου προκαλεί μαύρη την ψυχή σα. Ναι, όχι, να το πούμε και αυτό, να μην νομίζει ο κόσμο. Ότι να έχει να κλάψει. Όχι. Γενικά όμω να αναφέρουμε ότι έχει έτσι λίγο μια. Όχι δύσκολη, ενώ υπάρχει ο τρόπος που μιλάει, οι λέξεις γενικά έτσι λίγο έντονη για τα άτομα. Ναι, γι' αυτό είπαμε ότι για άτομα 15 χρονών και πάνω, γιατί υπάρχει έτσι το ερωτικό στοιχείο μέσα, αλλά υπάρχει και λίγο βομολογία, να το πούμε. Ναι, έτσι γενικά για να μην. Ναι. Πώς γίνεται γενικά, αν ολοκληρώνεις ένα έργο, μετά έχεις σκέψεις για κάτι επόμενο? Δύσκολη ερώτηση του τι. Ναι. Πολλά δύσκολο. Εν τούτο που λέμε πάντα για το σκηνοθέτη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τελειώσει μια παράσταση. Και για τους ηθοποιούς προφανώς. Οι ηθοποιοί πάνε εύκολα στον παρακάτω, νομίζω. Ναι, ηθοποιοί βασικά πραγματικά νιώθεις ότι. Και εγώ ένας λόγος που να δούμε, βλέπεις όλες τις παραστάσεις σου. Βλέποντας γιατί είναι ένας τρόπος να κάνω όλη τη διαδρομή και να μπορέσω μετά να αποσυνδεθώ. Γιατί είναι πάρα πολύ δουλειά. Κάνεις τον το πράγμα δικό σου, πραγματικά σαν το μωρό σου. Δηλαδή, αναγιώνεις κάτι με κάποιον τρόπο και μετά διαλύεται και υπάρχει. Είναι το εφήμερο του θεάτρου εν τούτον, ότι έρχονται τόσοι άνθρωποι μαζί για ένα έντονο χρονικό διάστημα και μετά ξαφανίζει ενώ τελειώνει. Δημιουργάς έναν κενό το πράγμα. Having said that, φέτος αποφάσισα ότι δεν θα σκηνοθετήσω τίποτε. Γιατί αισθάνομαι ότι χρειάζομαι έτσι μια περίοδο να καθαρίσω. Κάθαρσης. Δούλεψα πάρα πολλά. Τα τελευταία 5 χρόνια δουλεύω με 2-3 έργα κάθε χρόνο. Και νιώθω ότι. Και παράλληλα έχω και μια άλλη δουλειά. Νιώθω ότι για να μπορώ να δημιουργήσω και να είμαι πιστή στον εαυτό μου και, σε τούτο που να κάνω μετά, ό,τι και να είναι. Πρέπει να καθαρίσω, να ηρεμήσω το μυαλό μου, γιατί είναι επίπονη η διαδικασία του θέατρου. Βάλεις πάρα πολύ λίμπου τον εαυτό σου μέσα. Και έφτασα στο σημείο που λέω ότι, OK, τώρα I need a break. Και με στιγμή που I need a break, I will have a break. Μα έγινε τόσο κακό τον break, ενώ νομίζω επιβάλλεται, ειδικά αν είσαι άτομο που τα επεξεργάζεται και να λέει τα πράγματα ή τα έργα και νιώθει τα. Γιατί είπες το πολλές φορές ότι νιώθεις σαν παιδιά σου, σαν μωρά σου, ενώ. Ένα έντονο συνέστημα. Σημαίνει ότι είσαι δημιουργάς το, έχεις άλλα συναισθήματα. Τώρα, σου είπα από τούτη παράσταση, ένα πράγμα πάλι που έχουμε πρόβλημα στην Κύπρο είναι ότι οι παραστάσεις παίζουν 10 παραστάσεις και τελειώνουν. Σε αυτό το πράγμα προκαλεί μου δυσφορία. Γιατί κάνεις τόσο πολύ δουλειά, βλέπεις ότι έχει ανταπόκριση από τον κόσμο και δεν μπορεί να είτε επειδή δεν μπορείς να προβλέψεις να κλείσεις ένα θέατρο για 2 μήνες, γιατί. Εμπορείς, πρακτικά, ιδίως σε τόσο μικρές παραγωγές, ότι είναι πάρα πολύ μικρή παραγωγή των budget, δηλαδή που πιάσαμε πάρα πολύ μικρών για να μπορέσουμε να αντέξουμε οικονομικά. Άλλο θέμα τούτο στην Κύπρο, δεν υπάρχει κάποιος παραγωγός που να πιάσει ένα έργο που πάει καλά και να πει να του δώσω ζωή και να πιένει, ρε παιδί μου. Πιστεύω ότι τούτος είναι ένας τρόπος να αναπτυχθεί κοινό. Γιατί το word of mouth δουλεύει πάρα πολύ ωραία στην Κύπρο. Είδα τότε πολλά ώρα, ελπίζω. Ώσπου να πει και να φτάσει η κουβέντα, τελειώνει η παράσταση. Και νομίζω ότι τούτον τώρα έχω ανάγκη να χαίρομαι, γιατί είναι ένα ρίσκο οικονομικό πάντα να ξαναπιάνει παραστάσει. Και τώρα είναι ένα βάθο χρόνου. Δηλαδή έπαιξε τον Δεκέμβρη, μετά έπαιξε τον Γενάρη, τώρα είναι να ξαναπαίξει Μάρτιν, μετά Απρίλιο. Ενώ έπρεπε ουσιαστικά να πιένει ένα σερί.
δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν υπάρχει ο χώρος, δεν βρίσκεις χώρον, είναι ήδη κλειστός που κάτι άλλο. Μεγάλος αγώνας να καταφέρεις να κρατήσεις μια παράσταση και να έχει διάρκεια. Mm. Και τώρα ελπίζουμε ο κόσμος να έρθει στη Λευκοσία ξανά, να μην χάθει το momentum δηλαδή. Απλά είναι και το Πάσχα μες στη μέση και δεν μπορούσαμε να πάμε πιο πριν. Αλλά είναι ένα struggle το πράγμα. Έχω τον το σκοπό φέτος ότι ναι, μεν θα σκηνοθετήσω, αλλά θέλω παραστάσεις σαν τούτη να δούμε πώς μπορεί να πάει ξανά. Και να έρθει ο κόσμος να τη δει. Προσπαθούμε λίγο με τη Μαρία να βγάλουμε το Out of Necessity έξω από την Κύπρο. Προσπαθούμε να κάνουμε αιτήσεις στο φεστιβάλ. Out of Necessity, που εννοώ, ξαναδούμε. Ναι, αν μας δεχτούν, κάναμε αιτήσεις σε διάφορα φεστιβάλ. Αν μας δεχτούν, τότε σίγουρα να ξανακάνουμε και στην Κύπρο. Ανανεωμένων, με καινούργια στοιχεία μέσα. Γιατί παίζαμε το ένα χρόνο με ένα λεβάλαμε και καινούργια στοιχεία κάθε φορά μέσα. Γιατί είναι μια παράσταση που αγαπούμε πάρα πολλά, που όλοι αγαπούμε πάρα πολλά, και τα παιδιά μου παίξαν κλπ. Οπότε είναι τούτος ο στόχος φέτος, να δουλέψουμε λίγο πράγματα που πήγαν καλά, και να δούμε πώς μπορούμε να βγουν και έξω από την Κύπρο. Και ένα πράγμα που χρειαζόμαστε, και από το Υφυπουργείο Πολιτισμού, χρειαζόμαστε λίγο την όθηση να μπορούν να φτιανούν οι δουλειές μας στο εξωτερικό, να μην μηνίσκουν μόνο στα πλαίσια της Κύπρου, γιατί έχουμε πολλά ωραίους καλλιτέχνες, έχουμε κόσμο που δουλεύει πάρα πολλά, με πάρα πολλή σκέψη, και δεν έχει τίποτε να ζηλέψει που δουλειά στο εξωτερικό. Και είναι κρίμα να μην ίσκουν οι δουλειές μας, και να πρέπει πάντα να φέρνουμε εμείς κόσμο από το εξωτερικό να βλέπουμε. Γιατί και οι δικές μας παραστάσεις να μπαίνουν στο εξωτερικό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να έρχονται κόσμο από την Ελλάδα να σκηνοθετούν στην Κύπρο, ή από την Αγγλία, ή από την Γερμανία. Πολλά ενδιαφέρουσα η ανταλλαγή. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να μας δίνετε και εμάς το βήμα να δείξουμε τις δουλειές μας στο εξωτερικό. Ακριβώς. Γιατί έχουμε πολλά, ενώ πιστεύω ότι έχουμε πολλά ταλαντούχους ανθρώπους στην Κύπρο. Και πρέπει οι δουλειές τους να φαίνουν έξω. Και έχουμε πάρα πολλά ωραίες δουλειές που πρέπει να φαίνονται, γιατί εντάξει, κάθε δημιουργία είναι διαφορετική. Τέλεια. Νομίζω. Εξαντλήσαμε τον χρόνο μας. Εξαντλήσαμε τον χρόνο μας. Ακούει το τάτα πίσω, είναι ότι μας λέει ότι πρέπει να. 28-29 στο θέατρο Ριάλτο. Τα πόδια λένε τη Λευκοσία. Πέρι τη Λευκοσία, καλό. Η Λευκοσία είναι Απρίλη, πολλά μακριά από τώρα, αλλά είναι 22-23 το Απρίλη, 28 και 30 το Απρίλη στο Σατυρικό Θέατρο. Τέλεια. Να κάνω μία αναφορά όμως. Ότι το έργο ξεκινά στο θέατρο Ριάλτο η ώρα 8.30 και είναι on stage που πραγματοποιείται το έργο. Γι' αυτό έτσι είναι λίγο. Όχι περιορισμένο αριθμό θέσεων. Σχετικά αριθμό. Γι' αυτό νόσαμε και νωρίς είναι το καλύτερο. Είμαστε sold out που παίξαμε. Είμαστε και τις δύο φορές. Τις δύο φορές sold out. Οπότε ναι. Πάρτε τα εισιτήρια σας έγκυα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ σε πάρα πολλά. Πέρασε πολλά ωραία και έμαθα πάρα πολλά. Ευχαριστώ πολλά. Και θα τα ξαναπούμε. This is the L Air Uncut.